Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά παράλληλα είμαι και λίγο πεινασμένη. Οπότε μπήκα στο Volt και κοίταζα και βρήκα ένα μαγαζί που έχει street food. Οπότε λέω ας παραγγείλουμε από εκεί για να δοκιμάσουμε street food. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξα ότι έχει και άλλα μαγαζιά και το συγκεκριμένο είναι το καλύτερο μαγαζί για street food. Οπότε πάμε να παραγγείλουμε. Λοιπόν, παρήγγειλα. Η αλήθεια είναι ότι είχε κοτόπουλο, είχε μπιφτέκι, beef, μοσχάρι. Και είχε και κάτι σαν sandwich, οπότε προτίμησα κάτι με κοτόπουλο, γιατί με το κοτόπουλο. Και πήρα το best seller τους, που το πρότεινε και η εφαρμογή ίδια, και πήρα και κάτι ακόμα, για να έχω δύο διαφορετικά burgers να δοκιμάσω. Επίσης φαίνονται τέλεια. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία τα δείχνει έτσι, γιατί πολλές φορές κάνουν, ξέρετε, καλές φωτογραφίσεις και το φαγητό. Στην πραγματικότητα σου έρχεται μια μερίδουλα τόση, αλλά φαίνονταν πάρα πολύ καλό. Και πήρα και... Τι πήρα, μισό. Πήρα fried chicken fingers που ήταν μεριδούλα και πήρα και cheese pops, κάπως έτσι λέγονται, με τυρί, γιατί μου φαίνονταν πάρα πολύ ωραία. Και γενικά θέλω να δοκιμάσω λίγο από όλο, δηλαδή ένα appetizer, ένα ορεκτικό και κυρίως πιάτο, για να έχω μια πλήρη γνώμη για το συγκεκριμένο μαγαζί με street food. Οπότε τώρα θα περιμένουμε να μας τα φέρνουν και να φάμε. Λοιπόν, ήρθε το φαΐ, το βγάλα από τη σακούλα του Volt, γιατί είχε πάνω παντού το όνομα του μαγαζιού. Και δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση ή δυσφήμιση, ανάλογα σε όλα μου τα βίντεο δεν θέλω ποτέ να αναφέρω τα μαγαζιά. Οπότε λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα φαγητά. Φαίνονται τέλεια. Αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρώτο μπέργκερ, από ό,τι βλέπετε είναι full, είναι τεράστιο. Λοιπόν. Εδώ έχουμε το δεύτερο μπέργκερ με πατατούλες μέσα. Εδώ έχουμε τα cheese puffs. Και εδώ έχουμε τα κοτόπουλα. Επειδή δεν μπορώ να φάω εδώ, θα τα πάρω μέσα στο δωμάτιό μου ένα-ένα για να δοκιμάσουμε. Πάμε στο δωμάτιο! Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μπέργκερ εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς θα το φάω, γιατί είναι τεράστιο από ό,τι βλέπετε, αλλά πάμε. Λίγο από το ψωμί και λίγο από το κρέας. Θα φάμε και λίγο από τη σάλτσα. Πολύ ωραίο τυρανισμένο το κρέας, δηλαδή νομίζω ότι φαίνεται και από το βίντεο και πόσο καλά θα είναι στη γεύση. Πολύ ωραία. Έχω γεμίσει σουσάμια στα χέρια μου από το ψωμί και σάλτσα, εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το ψωμί είναι πολύ ωραίο, αφράτο και το κρέας είναι τέλειο. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η σος που έχουν βάλει. Μέχρι στιγμής αυτό το μπέργκερ είναι το πρώτο μπέργκερ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο μπέργκερ είναι, αλλά είναι το πρώτο μπέργκερ από τα δύο. Μετά έχουμε το άλλο μπέργκερ με τις πατάτες. Μετά θα φάω τα chicken wings, chicken fingers νομίζω. Και μετά λίγο από το, αυτό με το τυρί, τα cheese balls. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε να το φάω αυτό και θα επιστρέψω σε λίγο. Έφερα το δεύτερο μπέργκερ εδώ με τις πατατούλες. Πατάτες δεν με ενθουσιάζουν, να σας πω την αλήθεια. Μόνο νομίζω ότι κρύωσαν ή απλά, δεν ξέρω, κάτι με χαλάει στις πατάτες. Όπως και να έχει λοιπόν, όμως πάμε να δοκιμάσουμε μία-δύο μπουκίτσες από αυτό το μπέργκερ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο μπέργκερ με χόρτασε πάρα πολύ. Οπότε θα δοκιμάσουμε μία μπουκίτσα από αυτό, θα το φάω αργότερα. Και ίσως δοκιμάσω και αργότερα τα υπόλοιπα, γιατί αυτή τη στιγμή η κοιλιά μου είναι full. Πάμε όμως. Πάμε από εδώ να δοκιμάσουμε που έχει το τέτοιο. Ωραίο. Έχει και μεντάρια μέσα και σως μπάρμπεκιου.
Ωραίο. Είναι κάπως διαφορετικό από το προηγούμενο, παρόλο που το κοτόπουλο είναι ίδιο και το ψωμί. Αλλά επειδή έχει διαφορετικά υλικά μέσα, είναι διαφορετικό. Αν εξαιρέσω τις πατάτες που με χαλάσανε και ίσως ήταν καλύτερο να έχω πάρει τον μπέργκερ χωρίς τις πατάτες, αν εξαιρέσω αυτό είναι και αν εξαιρέσω και τις πατάτες, είναι και αυτό το μπέργκερ πάρα πολύ καλό. Θα το ζουσάμε αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσω αυτό λοιπόν, το μπέργκερ είναι φοβερό. Ίσως με χαλάνε λίγο οι πατάτες και αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκω εξαιρετικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε να φάμε ένα cheese puffs τώρα για κάτι πιο light, γιατί τα chicken nuggets, chicken wings, θα τα φάω αργότερα σίγουρα, γιατί θα έχουν πολύ κοτόπουλο και είναι αρκετά βαρύ το στομάχι μου αυτή τη στιγμή, οπότε πάμε να φάμε ένα cheese puff. Λοιπόν, ήρθα εδώ και παίρνω ένα cheese puff και πάμε να φάμε. Δεν ξέρω αν μου πολύ αρέσει ή αν δεν μου αρέσει ή αν μου αρέσει πολύ. Το έξω είναι ωραίο, το τυρί λίγο κάπου με χαλάει. Ίσως είναι πολύ, δεν ξέρω, πολύ γεμάτο, δεν ξέρω. Είναι ωραίο, αλλά παράλληλα δεν με πολύ τρελαίνει. Δεν ξέρω πώς να το διτυπώσω. Αλλά ναι, τα υπόλοιπα αργότερα. Αυτά για τώρα. Λοιπόν, να φάμε και τα chicken fingers. Έχουμε εδώ πέρα μία σως που λέει αιώλη και μία που λέει sweet chili. Οπότε θα δοκιμάσουμε και με τις δύο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εδώ είμαστε. Δοκιμάζουμε πρώτα στην αιώλη. Ωραία σως. Και ωραίο και το chicken finger. Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς είναι η σως, αλλά μπορώ να πω ότι έχω ξαναφάει παρόμοιο, οπότε τυχόν γι' αυτό να μου αρέσει. Πάμε να δοκιμάσουμε και λίγο το sweet chili. Εδώ είμαστε. Και αυτό πολύ ωραίο. Ούτε πολύ καυτερό, ούτε too much. Πολύ ωραίο και αυτό. Και το, εντάξει, το chicken finger, φοβερό. Μισό λεπτό να τελειώσω την μπουκιά μου αυτή και επιστρέφω. Έφαγα την μπουκιά μου, είχε και λίγο νεράκι και τη δίψαγα πάρα πολύ. Λοιπόν, η βαθμολογία αυτού του μαγαζιού στο Volt ήταν 9,4-9,3 κάπου εκεί. Αν έπρεπε να το βαθμολογήσω θα έμενα και εγώ κάπου εκεί, γιατί θεωρώ ότι τα cheese puffs που εμένα δεν μου άρεσαν πολύ και οι πατάτες που ίσως εντάξει τυχόν να κρύωσαν μέχρι να έρθουνε, θα μου πεις θα έπρεπε να το φροντίσουν και αυτά, αλλά εντάξει συμβαίνουν και αυτά, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα στο να σχολιάσω αρνητικά. Το burger σαν burger ήταν φοβερό, τα chicken fingers ήταν τέλεια. Η σως γιατί τα chicken fingers ήταν τέλειες. Οπότε θα πω και εγώ κάπου εκεί. Και κάπου εδώ θα τελειώσω το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε like. Σκεφτείτε να κάνετε και μια εγγραφή και ένα καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και σε περίπτωση που θα θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοιου είδους βίντεο, σχολιάστε κάτω, προτείνετε μου τι να δοκιμάσω, τι να κάνω. Και πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι. Αυτά από μένα και θα σας δω σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!